Για πες πώς είσαι. Είμαι καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και εμείς μαζί σας, γιατί σας εκτιμώ και σας αγαπώ. Και εμείς πολύ. Και επίσης είμαστε και όλοι stand-up comedians, οπότε ναι, τι ωραία. Το βιώσαμε κι αυτό. Το κάναμε κι αυτό. Είχαμε μια κοινή εμπειρία όλοι μαζί πέρυσι, παίξαμε όλοι μαζί με υπάρχει, ναι. Κόσμος δεν καταλαβαίνει. Όπου τα κορίτσια, να σας πω, ότι ήρθαν και αυτοσχεδιάσανε μπροστά σε 2.000 άτομα. Καταπληκτικό. Και μπράβο σας. Ναι, να είστε καλά. Η Χελώνα ναι, που έχει κάνει εκείνο το βράδυ θα μείνει ξέχαστη για πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν αξίζει κάποιο Όσκαρ κάποια στιγμή. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω ποτέ την Τόνια που τη σταματάγανε στα αεροδρόμια να σου πάρουν μια δήλωση. Όταν έκανε την πρώτη σου συμμετοχή σε μεγάλη ταινία, γιατί είχε κάνει και άλλε ταινίε. Για τον Bond. Ναι. Ναι, για τον Bond. Ναι. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, την αντίδρασή σου, διότι όλοι σε κυνηγούσαν για ένα κιού, αλλά ένιωσες, ας πούμε, ότι μπορεί να σε ειρωνεύονταν και λίγο οι δημοσιογράφοι. Το ένιωσες αυτό. Ένιωθα μία δική σου συστολή. Άμυνα και συστολή, γιατί τους φαινόταν όλο πολύ τεράστιο όλο αυτό και κάπως αντιμετωπίζανε περίεργα. Εγώ αυτό εισέπρατα από σένα. Ισχύει, αλλά ο τρόπος που αντιδρούσα κάπως... Χαλαρώστε. Είναι επειδή στην πραγματικότητα, για μένα, έχοντας βιώσει κάτι τέτοιο και γενικά όλα τα βήματα στη δουλειά μου, ό,τι και αν έχω κάνει, θεωρώ ότι είναι απλά ένα άλλο βήμα, ενώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακόμα το μέγεθος του θαυμασμού που έχει μια ταινία Bond, γιατί γι' αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό, είναι τρελαίνονται. Τεράστια φαν. Ορίστε, να το. Τεράστια φαν. Τεράστια φαν. Αλήθεια. Τεράστια. Δεν φανταστείτε. Έχω δει και παλιούς Bond, Σον Κόνερι και Τίμωθι Ντάλτον που κάνει μόνο ένα. Φαντάσου. Δηλαδή, τα έχω δει σχεδόν όλα τα Bond. Ναι, εντάξει, είναι legacy, ρε παιδί μου. Είναι το σινεμά και είναι και οι ταινίες Bond κάπως. Okay, έχουν μία. Είναι ξεχωριστές με μία ιδιαιτερότητα. Όχι απλό και φυσιολογικό. Όχι απλό και φυσιολογικό τύπο, αυτό το κάνω κάθε μέρα. Αλλά εγώ πήρα τη νίκη μου, πήρα το ρόλο μου, το βίωσα όλο αυτό. Αισθάνθηκα πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα σπουδαίο ταξίδι. Όπως κάθε δουλειά που επιλέγω να κάνω, είναι ένα φανταστικό ταξίδι για μένα και είμαι πολύ ευγνώμων για τη δουλειά μου. Αλλά εντάξει, οκ, ξέρεις. Εμείς γιώναμε περήφανοι, ρε παιδί μου. Λέγαμε ότι η Ελληνίδα, το κορίτσι μας βρέθηκε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί για σένα να ήταν κάτι μικρό. Όχι, δεν, αντικειμενικά όμως, ενώ δεν είναι ότι έκανε ένα μικρό πέρασμα σε μια πολύ σπουδαία ταινία. Μπράβο μου, ωραίο. Αυτό, αλλά ήταν, νομίζω ότι λίγο αισθανόμουν ότι κάπως, επειδή παράλληλα έκανα και άλλα πράγματα, γιατί εγώ αγαπώ το σινεμά, πάντα σινεμά ήθελα να κάνω και πάντα σινεμά θέλω να κάνω. Το ότι είχα κάνει ρόλους που στο δικό μου το μυαλό άξιζαν μια περαιτέρω προσοχή στη χώρα μου, γιατί θεωρούσα ότι είναι κάτι που, για το οποίο είμαι περήφανη και όπως είμαι και περήφανη για συναδέλφους μου που κάνουν συμμετοχές σε πάρα πολύ ωραία πράγματα, το ότι δεν φωτίζανε καθόλου αυτό το σημείο. Και μένανε στο άλλο. Ναι, αισθανόμουν ότι πραγματικά δεν θέλεις να ασχοληθείς με τη δουλειά μου στην πραγματικότητα. Εγώ θέλεις το να με ρωτήσεις. Αυτό, όπως ένα. Ναι, εντάξει, αλλά έχω και resting beach face ούτως ή άλλως. Ενώ ότι πιάνω τον εαυτό μου απλά και λέω. Ουδέτερη. Γλύκα, ναι. Ναι. Ωραία. Ίσως ήταν λίγο. Και η φωνή σου παραμένει πάντα να είναι γλυκιά. Ναι, γιατί είναι ήρεμη. Όμως σε μία. Τι είναι, αποτέλεσμα ψυχοθεραπείας ή τι είναι. Όχι, απλά νομίζω ότι είμαι σε καταστολή μόνιμη. Δηλαδή. Ναι, είμαι λίγο. Δεν βγαίνεις ποτέ εκτός αυτού. Εκρήγνεσαι ποτέ. Εννοείται, βέβαια. Θα σε ακούσουμε ποτέ να φωνάζει. Ναι, όχι πολύ συχνά όμως. Στη γειτονιά τι λένε. Αλλά άμα γίνει. Είναι κάτι. Δεν μπορεί να έχουν ακούσει, αλλά δεν το έχουν θίξει. Δεν τολμάνε. Είναι διακριτική. Γενικά στο Παγκράτη είναι διακριτική. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Μάλιστα. Πώς πάει ο έγκαμος βίος, πώς σου φαίνεται, έχει αλλάξει κάτι στη ζωή σου? Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δύο χρόνια είστε παντρεμένοι, πρόπερσι με παντρευτήκατε. Όχι, 1,5 χρόνο. Στην Ίδρα, θυμάμαι καλά, Ναι, στην Ίδρα. Είναι και από τα αγαπημένα σας νησιά. Είναι το αγαπημένο μου μέρος, στον κόσμο, ίσως. Εκεί γνωριστήκατε με τον Κωστή? Όχι, όχι. Πού γνωριστήκατε, αλήθεια? Με τον Κωστή. Δεν γνωριζόμαστε. Τώρα λέει να όλα. Με τον Κωστή γνωριζόμασταν πάντα, είχαμε κοινούς φίλους και ουσιαστικά βρεθήκαμε από κοντά πρώτη φορά σε μια πρεμιέρα μια ταινία που έπαιζα κι εγώ, το Success Story του Νίκου Περάκη. Mm-hmm. Και αυτό.
Αμέσως συμπαθηθήκαμε. Έγινε. Όχι, όχι. Και μετά από κάποιο καιρό, ένα μήνα, δύο, του είπα εγώ να πάμε για ποτό και κάπως ό,τι είναι να γίνει. Μπράβο, Τόνια. Και είναι γραφτό. Να είστε καλά, μπράβο. Πάρα πολύ. Γήπας, η Τόνια. Δεν έχω. Μπράβο, Τόνια μου. Μπράβο, δεν περιμένω. Ο Γήπας. Θα σε λέμε Γήπα από εδώ, Γήπα. Έχεις πει ότι ήταν η χαρά της ζωής και έλεγες ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Ενώ εσύ είσαι πιο dark έτσι, άνθρωπος. Ήμουν αρκετά πιο... Ήσουν, άλλαξες, ναι, δηλαδή ναι, νιώθεις ότι έχεις πάει προς το φως. Επηρεάζεσαι. Αισθάνομαι ότι είμαι λίγο πιο... κάπως αγκαλιάζω λίγο περισσότερο τη χαρά. Δεν έχω ενοχή απέναντι σε αυτό. Ο Κωστής είναι... Νικελόντεον. Κόντρα ρόλο. Όταν λες dark, τι dark δηλαδή. Τι σκοτάδια έχεις που το αρέσουν τα σκοτάδια του Μαγκαλιά, να ξέρεις πάρα πολύ. Ό,τι έχει ο κάθε άνθρωπος, νομίζω ότι δεν πέρασα τη μεταφηβική μου φάση, δεν την προσπέρασα και ξεπέρασα πολύ γρήγορα. Mm. Είχα και λίγο αυτό, ήμουνα λίγο Μπουκόφσκι, ρε παιδί μου. Είχα λίγο την πεποίθηση ότι η ευτυχία είναι στιγμές. Αλλά από άποψη, όντως το βίωνες εσύ. Μάλλον ένα κομμάτι ρόλου. Μάλλον το βίωνα, okay. Μάλλον το βίωνα. Ξέρεις, όταν, ακόμα και η μελαγχολία, όταν μαθαίνεις να ζεις με αυτό, ή με μια συνθήκη που είναι δυσάρεστη, όπως είναι η θλίψη, η κατάθλιψη. Δεν είχα κατάθλιψη, θεωρώ, παραπάνω από ό,τι έχουμε γενικά. Δεν είχα δηλαδή ποτέ διαγνωσμένη κατάθλιψη. Αλλά νομίζω ότι όταν μαθαίνεις να ζεις με αυτό το περιβάλλον γύρω σου, με αυτά τα συναισθήματα, όσο δυσάρεστο κι αν είναι, είναι λίγο δύσκολο να φύγεις αν δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου, γιατί ξέρεις να επιβιώνεις μέσα σε αυτό. Γι' αυτό έχεις και είναι αυτό και οι περιορισμοί. Που μπορεί να σε επηρέασαν και σχέσεις σου, ρε παιδί μου, στο παρελθόν. Σαφέστατα, εννοείται. Μπορεί να προσέλκεις ανθρώπους που σαφέστατα. Δεν σου κάνανε καλό. Είμαστε οι επιλογές μας και πιστεύω ότι για να εξελιχθούμε πρέπει να περάσουμε, και όλοι οι άνθρωποι περνάνε, από πράγματα τα οποία είναι πολύ σκληρά στην πραγματικότητα. Και είναι σημαντικό να έχεις την τύχη, να έχεις ανθρώπους και ένα περίγυρο υποστηρικτικό γύρω σου που να σου λένε την αλήθεια. Και σαφέστατα κάποια στιγμή να επιλέξεις ότι εγώ δεν θέλω να είμαι αυτό, δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι, δεν θέλω να είμαι σε μία σχέση, σε ένα περιβάλλον που μου προκαλεί στρες και είναι μπορεί κακοποιητικό, τοξικό και αντίστοιχα γίνεσαι και εσύ τοξικός και θυματοποιείσαι και γίνεσαι τοξικός. Ευτυχώς εγώ το πέρασα σε νεαρή ηλικία αυτό, δηλαδή από τα 20 μέχρι τα 25. Και δούλεψα πολύ με τον εαυτό μου, γιατί το σημαντικό για όλους μας είναι αυτό που θέλουμε όλοι, είναι η ευτυχία. Αυτή είναι η πραγματική ομπρέλα. Αλλά μπερδευόμαστε και λέμε, θα ήθελα να έχω αυτό για να είμαι ευτυχισμένος. Θα ήθελα να είμαι με κάποιον. Ναι, νομίζεις ότι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θέλουμε όλοι. Οπότε είναι σημαντικό να κάνεις επιλογές που η καρδιά σου σου λέει ότι με αυτό αισθάνομαι καλά. Πότε αισθάνθηκες ότι ο Κωστής είναι αυτός ο άνθρωπος που θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής μαζί του? Ότι είναι ο άνθρωπος. Το αισθάνθηκα από την πρώτη περίοδο που ήμασταν μαζί. Πρώτης. Απλά ήταν εύκολο και αν μπορώ να πω κάτι... Καλά, όλες οι σχέσεις έχουν τα θέματα τους, αλλά ως γυναίκα, αυτό που μου είχαν πει και εμένα άλλες γυναίκες και αυτό που θέλω και εγώ να μεταφέρω, είναι ότι πολλές φορές μπορεί να μπερδεύουμε... τον πόνο με την αγάπη και να λέμε ότι η αγάπη είναι δύσκολη και θέλει πολύ κόπο. Να υποφέρεις γι' αυτή. Και θέλει να υποφέρεις. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αυτό. Η αγάπη είναι εύκολη, είναι ένα δώρο. Η ζωή από μόνη της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε και να υπάρχουμε σε περιβάλλοντα τα οποία είναι τοξικά και μας κρατάνε πίσω και δεν μας βοηθούν και στην καθημερινότητα που από μόνη της έχει μια δυσκολία. Εντάξει, γιατί... σχέσεις έχουν όμως και προβλήματα. Τα οποία σαφέστατα. Ξεπερνιούνται μεν, ρε παιδί μου, αλλά η καθημερινότητα φαντάζομαι ότι σας φέρει και δυσκολίες. Σαφέστατα, αλλά είναι σημαντικό να είσαι με κάποιον άνθρωπο που θέλεις να βρεθείτε στη μέση. Διανύετε την ίδια απόσταση. Η καθημερινότητα και αυτά που ζούμε και βιώνουμε σε επηρεάζουν στη ζωή σου. Δηλαδή, μπορεί να σε ρίξουν ψυχολογικά. Πάρα πολύ. Εννοείται. Εννοείται με επηρεάζει. Προχωρήσεις, κάνεις στη σχέση. Ναι. Κάτι θα βάλεις πίσω. Ναι, βεβαίως και εγώ ζητάω συγγνώμη γενικά. Δεν ντρέπομαι. Αν έχω κάνει λάθος. Γενικά και στους φίλους μου. Αλλά δεν κάνω λάθος, πες το και αυτό. Συνήθως δεν κάνω. Όχι, όχι, κάνω. Είμαι αλάθος. Δεν γίνεται. Κάνω, αλλά έχω μάθει και να ζητάω συγγνώμη και από τους φίλους μου και από τους γονείς μου. Είναι σημαντικό. Είναι θέμα οριμότητας και κάπως αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου.
από το να κρατάς εγωισμό. Αυτή την υπέρτατη και υπερβολική, με την καλή έννοια υπερβολική αγάπη που έχεις προς τα ζώα ή είσαι έντονα προβληματισμένη με όλα τα θέματα που τα περιβαλλοντολογικά. Mm-hmm. Σε βλέπω δηλαδή σε πολύ ενεργή στα social με όλα αυτά. Προκύψανε σιγά σιγά ή το είχες από μικρή όλο αυτό, την αγάπη? Έχω μεγαλώσει με πολλά ζώα. Ευτυχώς είχα μία παιδική ηλικία που κατά βάση ζούσα σε ένα διαμέρισμα που οι γονείς μου αντιλαμβανόντουσαν πόσο σημαντικό είναι για μένα να έχω επαφή με ζώα. Οπότε έλεγα, έφερε ένα κουνέλι, έφερε ένα νό. Σε ένα διαμέρισμα 65 τετραγωνικά στη Γλυφάδα και ήταν η μάνα μου, ζούμε σε ζωολογικό κήπο. Οπότε από τότε είχα ένα δέσιμο. Τα ζώα τα σέβομαι και τα αγαπώ και τα θαυμάζω πάρα πολύ. Και προφανώς με θλίβει πάρα πολύ ο τρόπος που φερόμαστε και στη φύση και γενικά και εγώ δεν είμαι τέλεια, αλλά προσπαθώ στο βαθμό που μπορώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που έχω καταφέρει στη ζωή μου και ευχαριστώ την Κατρίνα Τσάνταλ γι' αυτό είναι το Elite Shelter, το καταφύγιο που ξεκίνησε η Κατρίνα και μπήκα και εγώ και τώρα είμαστε μαζί. Γιατί ενώ βιώνουμε πολύ πόνο μέσα από αυτό, γιατί έρχονται πάρα πολλά περιστατικά που είναι τρομερά κακοποιημένα και παρατημένα μετά από 14 χρόνια επειδή γερνάνε, τα αφήνουν, ξέρω εγώ. Ταυτόχρονα όταν βλέπεις αυτά τα μάτια να μπαίνουν σε ένα σπίτι και να παίρνουν μια αγάπη και οικογένεια, είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους ανθρώπους, εννοείται, γιατί πολλές φορές μπορεί να κατηγορηθείς ότι σε νοιάζουν μόνο τα ζώα. Ναι, προσπαθείς να αποφύγεις τους ανθρώπους, ίσως. Ναι, κάπως, ενώ δεν ισχύει αυτό. Η αγάπη είναι η αγάπη και είναι καλό να τη δίνουμε απλόχερα και να κάνουμε αυτό το έξτρα μίλι που μπορούμε να κάνουμε. Είναι το πιο εύκολο πράγμα από το να δεις το δρόμο μια γάτα και να είναι καλοκαίρι και να πεις να σου πω κάτι, ας αργήσω 5 λεπτά, αλλά ας βρω να βάλω λίγο νερό μέχρι έχεις το να βοηθήσεις. Έχεις κρυφτεί γι' αυτό άσχημα, δηλαδή υπάρχουν και σχόλια ότι α, φτάνει πια, ασχολείσαι με τα δέσποτα ή... Άσχημα όχι, γιατί δεν μπορεί να με επηρεάσει κάτι από τη στιγμή που εγώ δεν βλάπτω κανέναν και εγώ κάνω τη δική μου ζωή και τις δικές μου επιλογές και εκτός από ηθοποιός είμαι και φίλη, είμαι και ένας άνθρωπος που ασχολείται και με τα ζώα και όλα αυτά. Ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε. Μπορεί να τον ενοχλήσει το οτιδήποτε μέσα από το δικό του, από τη δική του ζωή, μέσα από το δικό του καθρέφτη. Αυτό δεν με αφορά εμένα. Δεν σε αγγίζει καθόλου. Όχι, δεν με αγγίζει πια. Μπράβο. Δεν με αγγίζει γιατί δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Αν εγώ προσβάλλω κάποιον ή αν ακόμα και ένα χείριστο υβριστικό σχόλιο που δυστυχώς όλοι έχουμε δεχτεί μέσα από τα social media. Εγώ δεν έχω αντέξει, έχω απαντήσει κανένα. Και εγώ έχω απαντήσει πολλές φορές πριν. Είναι άλλο να απαντάς και άλλο να σε επηρεάζει. Αλλά απαντάζεις δηλαδή. Στο παρελθόν απαντούσα. Σε μέρη σε επηρεάζει. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η ζωή σου, αλλά σίγουρα για να μπει στη διαδικασία να απαντήσεις, μπορεί να σε εξοργήσει, να σε επηρεάσει με αυτό το τέτοιο βαθμό. Βεβαίως. Είσαι influencer, είσαι ένας άνθρωπος που επηρεάζεις πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι επηρεάζω, ότι είμαι influencer. Επηρεάζεις, το λέω εγώ. Η εικόνα που προβάλλουμε μέσα από τα social media, καλώς ή κακώς, όταν έχεις τόσο μεγάλη επίχυση στον κόσμο, με κάποιο τρόπο επηρεάζεις. Ο Κωστής πώς το έχει αγκαλιάσει αυτό? Γιατί είστε πολύ διαφορετικοί σε αυτό, πιστεύω. Αρχικά θεωρώ ότι. Του άρεσε, αρχικά τον ενοχλούσε. Έλεγε, τι κάνεις με ένα κινητό όλη την ώρα, ξέρω εγώ. Αρχικά θεωρώ ότι ο mega influencer είναι ο Κωστής. Λέει. Σε σχέση με την απήχηση και τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει και να το κοινό του και κυρίως νέα παιδιά, γιατί πάντα λέει υπέροχα πράγματα και φυσικά εκφράζεται μέσα από τη μουσική του. Η σχέση μου εμένα με τα social media είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι εν μέρει εξαρτώμενη δουλειά μου από αυτό, γιατί επειδή δεν θέλω να κάνω εκπτώσεις στο πραγματικό μου επάγγελμα και θέλω να κάνω τα πράγματα που μου αρέσουν πραγματικά και να κάνω σινεμά και μπορεί και να κάνω πολλές οντισιόν και για ένα χρόνο να μην κλείσω κάτι, okay. Προτιμώ να το εξισορροπώ με κάποιες συνεργασίες που έχω, τις οποίες τιμάω και αγαπώ, που είναι συνεργασίες χρόνων. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο να ασχολούμαι και με την παραγωγή, που επίσης αγαπώ. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Μέσο. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή το Instagram είναι το προσωπικό μου Instagram, προφανώς και προβάλλω, χωρίς όμως να σκέφτομαι ότι πόσοι θα το δούνε ή αυτό,
και στιγμές ή πράγματα στα οποία θέλω να τοποθετηθώ. Γι' αυτό και υπάρχουν οι πλατφόρμες, για να μπορούμε να πούμε και τη γνώμη μας. Από τη στιγμή που το κάνεις με σεβασμό, ενώ δεν θα ήθελα ποτέ να προσβάλλω κάποιον και είμαι πολύ προσεκτική σε αυτά που λέω. Ακόμα και να έχω εξαγριωθεί, θα τοποθετηθώ με έναν τρόπο ο οποίος είναι αρκετά φιλτραρισμένος. Αυτό. Αλλά ναι, η ζωή μας δυστυχώς είναι αρκετά εξαρτώμενη και συνδεδεμένη με αυτό. Θα ήθελες παρόλα αυτά να τοποθετηθείς και να πεις κάτι για το γεγονός που εδώ και δύο μέρες έχει βγει στα social media και έχει πάρει μεγάλη έκταση. Εννοώ για τον Αλέξη Γεωργούλη και για τις κατηγορίες που έχουν βγει στο φως. Θα ήθελες να πεις κάτι? Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Πάμε λοιπόν στα επαγγελματικά, στα επαγγελματικά. Στην ταινία. Έχουμε το, πώς προφέρεται το? Saison mort. Saison mort, που σημαίνει? Ναι, νεκρή περίοδος. Νεκρή περίοδος. Λοιπόν, θες να μας πεις για αυτή την ταινία? Όχι. Πες μας αυτή για τα νεκροταφεία που πηγαίνεις, που έχει να κάνει με το Saison mort. Αγάπη, από εκεί. Ορμόμενη. Λοιπόν. Βλέπουμε εμείς και πλάνα τώρα. Το Saison mort βγαίνει στις 4 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Village. Είναι μια ταινία που κάναμε πριν 6 χρόνια. Και γιατί άργησε να βγει τόσο? Γιατί το σινεμά είναι ένα, κάποιες φορές είναι ένα πολύ ακριβό χόμπι. Mm-hmm. Δεν είναι χόμπι καθόλου, αλλά είχε αρκετές δυσκολίες. Είναι μια ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Θανάσης Τότσικας, mm-hmm. ο οποίος είναι καταπληκτικός και είναι αγαπημένος μου φίλος και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ ευγνώμων για το ρόλο της Ιωάννας που μου έδωσε. Είναι θρίλερ ουσιαστικά, μπορώ να πω. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Και παίζουν... Πολύ ωραία πλάνα, ωραία ταινία. Είναι και πιο ωραία στη Τζιόβα που είχε κάποια οικονομικά προβλήματα. Αυτό είναι το... Αυτή η ταινία είναι που καθυστερούσε γι' αυτό το λόγο. Είχε κάποια δικαστικά είναι... θέματα. Αυτό είναι. Ανεξάρτητο. Δεν γνωρίζω. Okay. Δεν είναι. Δεν είναι κάτι που θέλει να γι' αυτό σε ρωτάω. Μάλλον. Όχι, είναι πολλές φορές. Ιδίως όταν κάνεις μια ταινία, από τη στιγμή που θα μπει στη διαδικασία να γραφτεί το σενάριο μέχρι να υλοποιηθεί, μέχρι να βγει, μπορεί να περάσουν και πάρα πολλά χρόνια και να πάρει διανομή. Ενώ ήδη είναι και πολλές ταινίες που δεν έχουν πάρει καν ποτέ διανομή. Mm. Μου έχει τύχει δηλαδή να κάνω, να δουλέψω σε ταινία η οποία δεν βγήκε και δεν θα βγει ποτέ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και θέλουμε ο κόσμος να πάει στο σινεμά, γιατί πρέπει να στηρίξουμε το σινεμά, γιατί είναι και μια πολύ ευαίσθητη περίοδος για τους κινηματογράφους. Και παίζουν καταπληκτικοί συνάδελφοι, ο Δημήτρης Λάλλος, ο Ορέστης Τζιόβας, ο Θανάσης Τατάβλαλης, η Τζένι Θεωνά, ο Βακούσης, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον. Ας δούμε μια πολύ ωραία ελληνική παραγωγή και μπράβο για εικόνες που βλέπουμε. Φαίνεται πάντως σαν εικόνα πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία εικόνα. Μπράβο. Είναι μπράβο, πολύ ωραία. Είμαι στο Milky Way του Βασίλη Κεκάτου, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό, όχι επειδή είμαι κομμάτι του, αλλά είχα την τύχη να δω τα δύο πρώτα επεισόδια που θα βγει τον Οκτώβρη. Είμαι στη σειρά του Antenna Plus Ζωή, της Δωροθέας Πασχαλίδου, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και ευαίσθητη και θα σας συγκινήσει πάρα πολύ. Και είχα την τύχη να παίξω σε ένα επεισόδιο, επειδή σε κάθε επεισόδιο πέρα από τη Μαρία Καβογιάν και το βασικό cast, πρωταγωνιστού, ναι, με την Μελία Κρέιλινγκ. Και τώρα ετοιμάζω, θα είμαι και σε μια άλλη σειρά που είναι σε τα 50's και θα βγει. Η ψυχοκόρη, τον Αντένα, τον Οκτώβρη. Ναι, τον Οκτώβρη. Τα γνωρίζω μικρού μήκο. Μια χαρά, μπράβο τώρα. Να είστε καλά.